markets in Europe are trading lower this morning with the UK's FTSE 100 index. Το τοπικό σήμερα το άνοιγμα για τις ευρωπαϊκές αγορές. Το δολάριο κερδίζει έδαφος έναντι των άλλων νομισμάτων και ο χρυσός υποχωρεί. Καλησπέρα, είμαι ο Σάξι Ντίκη και παρακολουθείτε μια ακόμα επισκόπηση ημέρας με την TX Capital. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed, σύμφωνα με τα οποία τα επιτόκια παραμένουν σταθερά και διατηρείται το μηνιαίο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με το tapering, αν και αναμένεται κάτι τέτοιο να ξεκινήσει το Δεκέμβριο ή το Μάρτιο, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Βέβαια, όπως τονίσαμε και χθες, τα οικονομικά στοιχεία θα δείξουν πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική της Fed. Συνεπώς, με ενδιαφέρον να αναμένουμε τα στοιχεία από τον κλάδο απασχόλησης, που θα δώσουν ίσως μια καλύτερη ένδειξη. Οι αγορές τώρα ερμηνεύουν τη στάση της Fed ως πιο επιθετική από αυτή της υποψήφιας Προέδρου Τζάνετ Γκέλεν. Διστακτικότητα λοιπόν επικρατεί μέχρι να έχουμε νέα οικονομικά στοιχεία που θα επιτρέψουν να προβλέψουμε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις. Στην Κίνα οι αγορές έπεσαν χθες μετά την πρόσφατη άνοδο. Στην Ευρώπη, μετά τα αποτελέσματα PMI μεταποίησης και υπηρεσιών, είδαμε τη Γαλλία να αποδίδει χειρότερα του αναμενωμένου, ενώ και η Γερμανία δεν εντυπωσίασε. Γενικά το αποτέλεσμα ήταν κάτω του αναμενωμένου και είναι πιθανόν το ΑΕΠ τριμήνου να είναι χαμηλότερο για την Ευρωζώνη. Αυτό εντείνει τις ανησυχίες για την οικονομική κατάσταση των 17 χωρών που την απαρτίζουν. Αυτά για σήμερα, αύριο και πάλι μαζί με την ETX Capital για την επισκόπηση της ημέρας.